Δύο ερωτήσεις. Η μία έχει να κάνει με το εκθετικό κομμάτι, να την κάνω πιο συγκεκριμένη την ερώτηση του Λάμπρου. Ότι μέχρι στιγμή στο πρωτάθλημα ο Παναθηναϊκός έχει πάρει από το center forward του center forward που χρησιμοποιήσει ένα γκολ και αυτό στο 97. Ενώ πέρυσι τα μισά γκολ περίπου τα είχαν σκοράρει τη striker που είχε. Αν αυτό τον προβληματίζει αυτή η αυτολογιστία που έχει από τους κεντρικούς επιθετικούς της ομάδας. Και το δεύτερο είναι ότι από το παιχνίδι με τον Άγιαξ μέχρι τώρα δεν έχει κάνει διπλό η ομάδα. Δεν έχει καταφέρει να κερδίσει το σέντρο. Αν αυτό τον απασχολεί. Yo creo que después de los dos partidos europeos que hemos tenido, después del partido de Haya y después del partido de Lens, han sido los puntos más altos del equipo. Πιστεύω ότι μετά από τους δύο ευρωπαϊκούς αγώνες απέναντι στον Άγιαξ και απέναντι στην Λανς, είχαμε πάρει τους περισσότερους βαθμούς. Δεν είχαμε καλό ξεκίνημα στο πρωτάθλημα. Los últimos dos partidos de Liga, el Pau y el último antes de jugar con Aik, habían sido buenos partidos, hemos mejorado. Αλλά και στον αγώνα απέναντι στον ΠΑΟΚ και στο τελευταίο πριν την ΑΕΚ με τον Πανσεραϊκό, η ομάδα βελτιώθηκε. Sin ser el equipo que queremos ser. Χωρίς όμως να είναι η ομάδα που θέλουμε να είμαστε. Indudablemente que tenemos buenos jugadores. Αναφίβολα έχουμε καλούς παίκτες. Y tenemos que seguir trabajando para dar mejores resultados. Και πρέπει να συνεχίσουμε να δουλεύουμε για να δώσουμε καλύτερα αποτελέσματα. Y exigirnos para dar mejores resultados. Και να έχουμε απέτηση από τους εαυτούς μας για να κάνουμε καλύτερα αποτέλεσμα. Pero para dar mejores resultados, que jugar mejor. Και για να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα πρέπει να παίζουμε καλύτερα. Si jugamos como en el primer tiempo, ganaremos poco partido. Εάν παίξουμε όπως παίξαμε στη διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου, θα είναι λίγοι οι αγώνες που κερδίσουμε. Si jugamos como en el segundo tiempo, vamos a tener mucha posibilidad de ganar mucho partido. Αν όμως παίξουμε όπως παίξαμε στο δεύτερο ημιχρόνο, θα έχουμε την ευκαιρία να κερδίσουμε πολλούς αγώνες.